Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επωνύμως απόψε, έχοντας μαζί μας τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασιδιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Κλείδωσε τελικά το μνημόνιο. Ναι, σήμερα κλείδωσε το μνημόνιο. Μετά από μια διαδικασία που διήρχεσε 9 μήνες, 10 μήνες, από την ημέρα που αποφάσισε η κυβέρνηση να στραφεί προς τον μηχανισμό στήριξης και από τότε που η Τρόικα ήρθε στην Κύπρο. Επιτέλους αυτή η διαδικασία παίρνει έναν τέλος, τουλάχιστον για να τελειώσει και μια βεβαιότητα, ότι όχι ότι δεν έχουμε άλλες, έχουμε πολλές άλλες, αλλά τουλάχιστον τέλειωσε αυτό το κομμάτι. Εγώ πιστεύω από εδώ και πέρα η ομάδα εργασίας του Eurogroup θα εγκρίνει την έκθεση της Τρόικα την Πέμπτη. Το Eurogroup θα εγκρίνει την εισήγηση της ομάδας εργασίας και δεν αναμένω ότι θα έχουμε πλέον δυσκολίες σε κανέναν κοινοβούλιο για να εγκριθεί, στρόπον ώστε η πρώτη δόση να εκταμιευθεί σίγουρα αρχές Μαΐου, που είναι και το ανώτατο όριο των δυνατοτήτων μας να στηριχτούμε στους δικούς μας πόρους. Ναι, στο και πέντε ουσιαστικά, όπως γνωρίζουμε όλοι. Τελευταία στιγμή. Η κυβέρνηση θεωρεί, κύριε Υπουργέ, ότι πέτυχε κάποιες βελτιώσεις στο μνημόνιο με βάση τα όσα είχαν προηγουμένως συμφωνηθεί ή και μετά από αυτή την διαβούλευση 30 ημερών από την ίδια. Ακούστε, τώρα από τη μια έχουμε την καταστροφική εξέλιξη επί του τραπεζικού μας συστήματος, ναι, αλλά από την άλλη έχουμε μια σειρά από βελτιώσεις πάνω στο μνημόνιο που είχε αρχικά συμφωνηθεί αρχές Δεκεμβρίου. Για παράδειγμα, η επιμήκυνση της εφαρμογής του για 2 χρόνια μέχρι το 2018 ελαμφρύνει την σοβαρότητα της λιτότητας που επιβάλλει αυτόν τον μνημόνιο. Δεύτερον, το γεγονός ότι διασώζονται 900 θέσεις ορομισθείων και 400 θέσεις εκπαιδευτικών είναι κάποια ανάσα στην πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας στους προσεχείς μήνες εξαιτίας της καταστροφής του τραπεζικού συστήματος. Να. Και άλλα σημεία, η μεγάλη υπόθεση η οποία ήταν και κύριο θέμα της προεκλογικής εκστρατείας για τον τρόπο που είναι διατυπωμένος ο ρόλος της Τρόικας στο φυσικό αέριο, έχει τώρα ξεκαθαρίσει λεχτικά, δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι η Τρόικα θα έχει δικαιώματα ή λόγων στο πώς θα διαχειριστούμε το φυσικό αέριο κλπ. Απλώς θα παίρνουμε τη συμβουλή της. Να καταλάβω κάτι, να τα πάρουμε ένα-ένα. Μιλάτε για την επιμήκυνση του προγράμματος προσαρμογής και ότι αυτά τα μέτρα λιτότητας, τα οποία ήδη εφαρμόζονται, σημαίνει ότι θα χαλαρώνουν, για παράδειγμα, κάποιες περικοπές που έχουν ήδη επιβληθεί. Όχι. Θα σας πω τι είναι το όφελος. Να το διευκρινίσουμε λοιπόν. Να το διευκρινίσουμε και να σας εξηγήσω ποιο είναι το όφελος. Αναμένεται ότι με το πλήγμα που εδέχθη, το ακαριαίο πλήγμα που εδέχθη το τραπεζικό μας σύστημα, θα οδηγήσει καταστροφικό πολύ σωστά. Δεν το... θα λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Θα προκαλέσει μεγαλύτερη ύφεση της όσης προβλέπεται. Το 4% που προβλέπεται θα είναι πολύ πιο ψηλό. Ναι. Αυτό συνεπάγεται μείωση των εσόδων του κράτους. Λιγότερο ΦΠΑ θα εισπράττει το κράτος, λιγότερους φόρους εισοδήματος, άρα... Πιο χαμηλά θα γυρνάνε οι μηχανές, γενικότερα στην οικονομία. Και επομένως δεν θα εκπληρούνται οι στόχοι που είχαν τεθεί για πρωτογενές πλεόνασμα το 2016. Να. Και ο στόχος τώρα είναι για πρωτογενές πλεόνασμα το 2018. Άρα, διαφορετικά νέο μνημόνιο. Άρα για να αντιληφθούν και οι πολίτες, δεν θα έρθουν νέα μέτρα, όχι νέο μνημόνιο, αλλά τα υφιστάμενα θα εφαρμόζονται για την ώρα και με βάση τα σημερινά δεδομένα
Μέχρι το 18. Και θα είναι μιας μεγαλύτερης διάρκειας. Τώρα, λέτε δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Νοουμένου ότι τηρήσουμε τα μέτρα με τα οποία συμφωνήσαμε. Το δικό σας χέρι είναι και δεν δικό. Αναζητήσουμε υπεκφυγές, όπως είχα πει, όπως έλεγα και προεκλογικά, έχουμε δύο δρόμους να επιλέξουμε. Ναι. Είτε τον δρόμο της Ιρλανδίας, είτε τον δρόμο της Πορτογαλίας και της Ελλάδος. Η Ιρλανδία εφήρμοσε όπως συμφωνήθηκε το μνημόνιο, πέρασε μια δύσκολη περίοδο που χρειάστηκε για να το εφαρμόσει και τώρα τέλος του 2013 βγαίνει από το μνημόνιο και μπαίνει στις ανοιχτές αγορές. Ναι, βέβαια με διαφορετικό τρόπο λειτουργήσε η χώρα. Βέβαια η Ιρλανδία δεν κλήθηκε να καταστρέψει το τραπεζικό της σύστημα, αν και είχε και αυτή τεράστια προβλήματα τραπεζικού συστήματος. Ναι, το ζήσαμε και στην Ελλάδα, επειδή αναφερθήκατε στη χώρα. Κάθε φορά που έρχεται η στιγμή της αποδέσμευσης της δόσης, η Τρόικα έρχεται με νέες απαιτήσεις. Εδώ είναι το θέμα. Σας τρομάζει αυτό, να το περιμένουμε, δηλαδή. Κάθε τρίμηνο, αν θέλετε, να παρακολουθήσουμε στενά την Ελλάδα, διότι εμένα δεν μ' αρέσει να αποκρύβουμε γεγονότα. Όταν έρχεται με νέες απαιτήσεις, είναι απαιτήσεις οι οποίες περιείχοντος το μνημόνιο και δεν εφαρμόσεις. Για παράδειγμα, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι επιπρόσθετες. Όχι, σου λέει δεν ενιώθηκε ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων κατά τόσο, άρα τώρα πρέπει να τους απαλλαγείς. Εμάς υπάρχει περίπτωση να τεθεί θέμα απολύσεων. Όχι, υπάρχει μέσα στο μνημόνιο πρόνοια, η οποία βελτιώθηκε κατά 500 άτομα. Ναι, αντί 5.000-4.000. Αντί 5.000-4.500 μέχρι το τέλος τώρα του 18. Ναι. Άρα, ευελπιστούμε ότι με την μη πλήρωση καινών θέσεων ή ας το πούμε με μία πλήρωση έναντι 4 ή 5 καινών θέσεων και με τις φυσιολογικές αφιπηρετήσεις οι οποίες θα γίνουν εντωμεταξύ, ίσως και με κάποια κίνητρα επιπρόσθετα για πρόωρες αφιπηρετήσεις, ο στόχος αυτός να επιτευχθεί χωρίς να υποχρεωθείς να διώξεις κόσμο. Γιατί κάποια στιγμή αντί κινήτρων για πρόωρη αφιπηρέτηση υπήρχε στο τραπέζι πρόστιμο για αυτούς που το επέλεγαν. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να ίσως είναι λάθος δικό μου. Εξακολουθεί να υπάρχει, διότι η αφιπηρέτηση προϋπέθεται προηγουμένως ισχυρές ανταμοιβές για την αφιπηρέτηση. Τώρα θα είναι πιο δύσκολη η όρη μιας πρόωρης αφιπηρέτησης. Μάλιστα. Μέχρι και προχθές υπήρχε δέσμευση της κυβέρνησης. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αρκετές εκ των δεσμεύσεων, είτε προεκλογικών είτε μετεκλογικών, δεν έχουν υλοποιηθεί, έχουν παραβιαστεί. Μία εξ αυτών ήταν όχι σε αποκοπές μισθών. Στο μνημόνιο φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί όπως γίνουν επιπλέον περικοπές. Και στη συνέντευξη του κυρίου Αναστασία, τι είπαμε προεκλογικά. Ακόμα και προχθές σε συνάδελφος σας πρωινής εφημερίδας που έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το φιλελεύθερο, μίλησε και στην ομιλία του ενώπιον της Πασίδη, μίλησαν ότι δεν θα γίνουν περικοπές των δημοσίων. Ένα λεπτό. Δεν μας το ζήτησε Τρόικα αυτό. Αλλά εδώ είχαμε να επιλέξουμε. Για παράδειγμα, εξ όσων γνωρίζω για τους, νομίζω είναι τους εκπαιδευτικούς, ή μία ώρα λιγότερη στην εκπαίδευση που συνεπάγεται 400 με 450 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών που χάνονται, ή συμφωνούν όλοι να βάλουν κάτι επιπλέον για να μην χάσει κανένα στη δουλειά. Άρα ήταν αντιπρόταση. Κάτι αυτόν τον λίγο. Αντιπρόταση της κυβέρνησης. Η οποία όμως, αν θυμάστε, κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μίλησαν για αυτήν την ετοιμότητα προσφοράς. Στην υγεία. Να το πούμε γι' αυτό. Στην υγεία των μνημόνιων, όπως συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο, προνοεί ότι οι πρόσωπα άνω κάποιου εισοδηματικού κριτηρίου δεν θα δικαιούται τη δωρεάν περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια.
με μια εισφορά πλέον του 1,5% μία, οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα, δεν θα, θα στερούν το αυτό που είχαν ως πρακτική στο παρελθόν, τώρα θα δικαιούνται να πηγαίνουν στα νοφιλισσία. Με ένα μικρό ασφαλιστό, ένα κομμάτι. Υπό τη μορφή ασφαλίστου. Μέχρι ότου εφαρμοστεί ο σχέδιο υγείας. Ναι. Κύριε Υπουργέ, όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο εμένα, αλλά θεωρώ την πλειοψηφία των πολιτών, αν όχι όλους, μας βασανίζει το ερώτημα πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα μου πείτε τώρα, αρχίζει, πιάνει δουλειά η Ερευνητική Επιτροπή, η οποία επισήμως ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντά της, θα αρχίσει την Πέμπτη. Εσείς έχετε απαντήσει αυτό το ερώτημα στον εαυτό σας? Στον εαυτό μου, ναι. Αλλά... Έχετε τους πρωταγωνιστές υπαίτιους να τους έχετε γραμμένους σε ένα χαρτί, ας πούμε, σε ένα συρτάρι του γραφείου σας? Στο μυαλό μου δεν χρειάζομαι συρτάρι. Να σας πω κάτι. Θέλω να αποφύγω κάτι το οποίο δυστυχώς παρατηρήθη σαν εχτράχυνση των πολιτικών αντεκλήσεων μεταξύ κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων και των υποστηριχτών τους. Επρέσχεστε από το ένα. Εντάξει. Λέτε να το ξέχασα. Όχι, αλλά αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι αγγίζει και το κόμμα σας. Γιατί όχι, μα γιατί να μην τα αγγίζει. Να. Εγώ λέω ότι υπήρχε μια εχτράχυνση, μια επίθεση από πλευράς ΕΚΕΛ προς την κυβέρνηση ότι αυτές τις τελευταίες 15-20 μέρες τα έκανε χάλασα και φταίει, και μια, ως αν να μην συνέβη τίποτε, 1ης Μαρτίου, και από την άλλη μεριά μια αντεπίθεση για τις ευθύνες που φέρει η προηγούμενη κυβέρνηση για τα όσα παρέδωσαν, και δεν νομίζω να έχει κανένα που δεν αντιλαμβάνεται τι παρέδωσαν, 1ης Μαρτίου. Εγώ θεωρώ ότι αν ήμασταν σοβαροί απέναντι στο κυπριακό κοινό που μας ακούει, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αγωνιά για το τι θα απογίνει και μετρά τις απώλειες του, τις ζημιές του, τις τεράστιες αδικίες που αν πάρεις, εγώ έχω ακούσει ουχολίες, περιστατικά αυτών των απολειών, το τελευταίο που θα ήθελε και θα ανέμενε είναι αυτού του είδους την κοκορομαχία και τις αντεκλήσεις. Ποιος ξεκίνησε πρώτος και ποιος ακολούθησε, δεν με νοιάζει. Σημασία έχει ότι, επειδή με ρωτήσατε, τι έχω στο μυαλό μου. Ασφαλώς, όχι για να πω ότι είναι η έρευνα, αλλά επειδή η έρευνα καλεί την απόδοση ευθυνών σε τραπεζίτες, διοικητές τραπεζών, προέδρους νυν και πρώην, πολιτικούς, υπουργούς νυν και πρώην, αυτό στο μυαλό μου πάει ότι αυτό που έχω εγώ υπόψη μου αναμένω ότι θα το καταδείξει και η έρευνα, για να αποδοθούν και πολιτικές ευθύνες εκεί που υπάρχουν για να αναλυφθούν, και εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για να οδηγηθούν στο Γενικό Εισαγγελία και τα δικαστήρια. Πιστεύετε ότι κάποιοι θα πληρώσουν, θα πάνε φυλακή? Αλήθεια θέλω να μου πείτε τώρα. Να σας πω αλήθεια. Καταρχήν δεν ξέρω πώς μπορούν να στοιχειοθετηθούν ποινικές υποθέσεις. Από ξέρει ο Όχι, εγώ πιστεύω ότι στοιχεία. Εγώ κατά την δική μου άποψη ορισμένες κέρυες αποφάσεις οι οποίοι οδήγησαν σε αυτήν την καταδρομή υπέχουν ποινικές ευθύνες. Έχω εμπιστοσύνη στην επιτροπή η οποία έχει διοριστεί. Ξέρω ότι ο κύριος Πικής, πέραν της ακεραιότητας του και της αντικειμενικότητας του και των περγαμηνών του προτέρου δικαστικού του, δικαστικής του σταδιοδρομίας, είναι γνωστός για το ότι είναι ένας αυστηρός κριτής, που είναι ακράδαντα πεπισμένος ότι δεν θα χαριστεί σε κανένα. Ακούστε, υπήρχαν και άλλες έρευνες στο παρελθόν. Υπήρχε η έρευνα Πολυβίου, η οποία και αυτή δεν χαρίστηκε σε κανένα, ασχετών κι ας αξιοποιήσεις έτυχε.
αλλά δεν χαρίστηκε. Και έφεραν και τις ποινικές, ανέφεραν και τις πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή, αν θεωρηθεί, εφόσον περιλαμβάνει αυτή η έρευνα και τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι υπέχει πολιτικών ευθυνών θα παραιτηθεί, είναι κάτι που το έχετε συζητήσει. Ακούστε, ο ίδιος ο πρόεδρος, όπως τον ακούσατε, επιδιώκει ο ίδιος, δική του ήταν η απόφαση να διοριστεί αυτή η επιτροπή και να δοθούν αυτοί οι όροι εντολής που να περιλαμβάνουν και τον ίδιο και να εξετάσουν και αυτά τα πρόσφατα που ακούστηκαν που αφορούν κάποιους εξαρχιστίας συγγενείς τους. Επομένως ο πρόεδρος, για να το ζητά ο ίδιος αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι νιώθει ότι αν το επιμετρηθεί η ευθύνη, θα είναι εκ των πραγμάτων και όπως φτάσαμε μέχρι εδώ, με τις τράπεζες να, τις δύο μεγάλες τράπεζες να φτάσουν στο σημείο η μια να κινδυνεύει να χρεοκοπήσει εντελώς και να χαθούν τα πάντα και η άλλη να χρειάζεται σίγουρα πρόγραμμα εξυγίανσης, πώς είναι η ευθύνη κάποιου που κυβερνά για λιγότερο από 20 μέρες. Σε αυτή τη φάση νιώθω, κύριε Υπουργέ, ότι η διπλωματία δίνει μια μάχη πέραν και από τις αρμοδιότητές της. Με την έννοια ότι θα πρέπει να αναζητηθούν σύμμαχοι, όχι σήμερα μόνο για το Κυπριακό, που ήταν το πρωτεύον και κυρίαρχο θέμα που χειριζόταν το Υπουργείο, αλλά και για τα οικονομικά διέξοδα, για τα ζητήματα του φυσικού αερίου, που αν θέλετε εκεί αναζητεί μια νότα ελπίδας ο πολίτης. Ποιες μάχες κληθήκατε να δώσετε αυτό το διάστημα ως Υπουργός Εξωτερικών? Έχω μαζί με τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο, έχουμε δραστηριοποιηθεί προς πάσαν κατεύθυνση. Απόψε σας αναγγέλλω ότι την Δευτέρα διευθετείται επίσκεψη δική μου και του Υπουργού Ενέργειας κ. Λακκοτρίπη στο Ισραήλ. Είναι εφόλης της ύλης επίσκεψη, θα τεθούν όλα στο τραπέζι και θα δούμε πώς επισπεύδουμε τη συνεργασία με αυτήν την χώρα. Για το φυσικό αέριο. Για το φυσικό αέριο. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα φυσικού αερίου. Πριν φτάσεις σε συνεργασία για το φυσικό αέριο, πρέπει να εξηγηθείς με αυτήν την χώρα κατά κάποιον, να εξηγηθείς γεωπολιτικά. Είμαστε η γειτονική χώρα του Ισραήλ, που δεν είμαστε μέρος του προβλήματος. Είμαστε τα σύνορα του με την Ευρώπη. Πρέπει σε συνάρτηση, δεν υπάρχει πιο σημαντικό εκεί που θα πας, να τα βάλεις κάτω σε συνάρτηση με την πολιτική σου απέναντι στους άλλους γείτονες. Να σας πω κάτι, δεν έχει να κοροϊδέψεις κανένα. Μήπως μας έχει λίγο θορυβήσει η αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας και θεωρήθηκε επιβεβλημένο αυτό το ταξίδι? Πρώτα-πρώτα, το ταξίδι ήταν επιβεβλημένο, διότι αναλαμβάνει μια κυβέρνηση και είναι η σειρά της να συνεννοηθεί. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας, της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας και της συνάντησης του με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ναι, αλλά μεσολάβησαν κάποια... Μεσολάβησαν όλα αυτά τα γεγονότα και μεσολάβησαν και η εξέλιξη, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, ξεκινούμε πρώτα από την διευθέτηση της παρεξήγησης που προέκυψε μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στο θέμα του Μάδη Μαρμαρά. Αυτή η συμφωνία ήταν γνωστή τουλάχιστον σε μέναν από τον περασμένο Νοέμβριο. Ήταν εδώ ο πολύ γνωστός ακαδημαϊκός και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, ο κύριος Σλόμο Αβινιέρη, ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο με την Παλαιστινιακή Αρχή, και ο οποίος με πληροφόρησε για αυτήν την επικείμενη διευθέτηση, η οποία όμως αναμένεται να γίνει μετά τις εκλογές που είχαν ήδη προκηρυχθεί
ή που θα προκυρήσονται και μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ερώτησα τότε αν αυτή η συμφωνία θα έχει οποιασδήποτε συνέπειες στις σχέσεις του Ισραήλ με την Κύπρο και ιδιαίτερα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος επί των κοιτασμάτων των Ιδρυμάτων. Η απάντηση ήταν καθαρά αρνητική. Κοιτάξτε, στην εξωτερική πολιτική, κυρία Κενεβέζου, δεν ισχύει ο κανόνας ότι ο εχθρός του φίλου σου είναι και δικός σου εχθρός ή ο φίλος του εχθρού σου είναι και δικός σου εχθρός. Ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του συνήθως, δεν είναι. Και οι πολιτικές δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που τοποθετούνται. Εξάλλου είναι λάθος να ισχυρίζεται κάποιος ότι εμείς με την Τουρκία ευρισκόμεθα σε έναν ανταγωνισμό του μηδονικού, του παιχνιδιού του μηδενικού αχθρίσματος, the zero sum game. Ότι ό,τι χάνουμε εμείς το κερδίζει η Τουρκία και ό,τι κερδίζει η Τουρκία το χάνουμε εμείς. Είναι πολύ ασύμμετρη το μέγεθος μας και το μέγεθος της οικονομίας μας και το μέγεθος των δυνάμεων μας για να τίθεται τίθενται έτσι. Για να το κλείσουμε λοιπόν, δεν μας ανησυχεί ότι κάτι αλλάζει στις σχέσεις όχι, σίγουρα, του Ισραήλ με την σίγουρα Κύπρο. Θα ήταν με τον Κύπρο σίγουρα όχι. Αλλά σίγουρα θα ήταν προτιμότερο να μην τα έβρισκαμε την Τουρκία, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Ναι, γιατί κάποια στιγμή ίσως τα συμφέροντά τους να είναι πιο κοντά στην Άγκυρα και να προκάρουν μια κίνηση προς το δικό μας συμφέρον. Το Ισραήλ ήταν πάντα πολύ προσεκτικό μετά την επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία, διότι πάντα ένιωθε, και αυτό μου το είπαν και στο Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών όταν επισκέφθηκα το Ισραήλ πέρσι σαν ευρωβουλευτής, δεν ένιωθαν καλά με την απομόνωση του Ισραήλ που προέκυψε από την στάση της Τουρκίας εναντί των Αράβων και εις βάρος του Ισραήλ. Άρα ήταν κάτι που ήθελαν να αντιμετωπίσουν και να τελειώνουν. Δεν ήθελαν. Αυτοί δεν ήθελαν περισσότερο αυτήν την εξέλιξη. Το λάθος μας εμάς, όχι ότι ήταν στόχος είτε της προηγούμενης κυβέρνησης είτε της ΝΗΜ, αλλά ξέρετε το εσείς οι δημοσιογράφοι πως τοποθετείτε κάποια πράγματα. Το λάθος ήταν ότι επαρουσιάστηκε η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου και ίσως και Ελλάδος σαν ένα μέτωπο εναντίον της Τουρκίας. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι τώρα. Δεν υπήρχε μια τέτοια συμμαχία λοιπόν. Μα δεν υπήρχε συμμαχία. Να σας πω, κυρίαρχο ζήτημα στο τραπέζι των συνομιλιών που θα έχετε και μαζί με τον Υπουργό Εμπορίου, τα θέματα ενέργειας. Στόχος πιο γρήγορη αξιοποίηση του φυσικού αερίου, να φέρουμε γρήγορα φυσικό αέριο, τι. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος στην ατζέντα. Στόχος είναι η συνεκμετάλλευση, γι' αυτό πάμε να συμπληρώσουμε και μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης κοινών ταμιευτήρων, όπως ονομάζονται, κάποια κοιτάσματα που στη μέση γραμμή που χαράξαμε και με την οποία συμφωνούμε μπορεί να έχει κοιτάσματα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Και εδώ η διαχείριση χρειάζεται μια συμφωνία η οποία βρίσκεται σε καλό δρόμο. Μια συμφωνία λοιπόν. Και προχωρεί και τώρα ξεκινούμε και μια άλλη συμφωνία για την ασφάλεια των υποδομών ενέργειας. Το ίδιο επιδιώκουμε να κάνουμε και με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό στις ξένες εταιρείες, όπως κάναμε και εμείς, για οικόπεδα στην κοινή αποκλειστική στη ζώνη ακριβώς δίπλα από τη μέση γραμμή, τα οποία είναι εφάπτονται των δικών μας. Για παράδειγμα, εκείνα της Total. Επομένως και με την Αίγυπτο θα πρέπει να έχουμε συμφωνία συνεκμετάλλευσης. Ναι. Να το λέω για να μην παρεξηγούμε όσον αφορά το γεγονός ότι θα δώσουμε και σημασία στους άλλους γείτονες μας. Μετρά και ο Λίβανος, μετρά και η Αίγυπτος
στο θέμα ενέργεια. Και η Αίγυπτος κάποια στιγμή δημοσιεύτηκε, αναδημοσιεύτηκε, προκλήθηκε μια αναστάτωση ότι φαινόταν έτοιμη να ακυρώσει. Δεν μπορεί να την συμφωνία ακυρώσει. Για την ΑΟΣ. Δεν είναι εύκολο να ακυρώσεις. Κάνατε κάποιες κινήσεις προς την πλευρά της Αιγύπτου. Πάρα θα έχετε ένα ταξίδι και εκεί. Ασφαλώς, επιδιώκω και επίσκεψη στο Κάιρο. Και οι γείτονες μας θα ξέρουν ξεκάθαρα πού στεκόμαστε και για τον έναν και για τον άλλο. Ανοιχτά χαρτιά. Όχι κρυφές ατζέντες. Ναι. Θα συζητήσετε με το Ισραήλ τις απειλές που οι Τούρκοι εκτοξεύουν. Αν θέλετε, ήταν πολύ αποκάλυπτος προσπάτως ο Νταβούτογλου. Ή φυσικό αέριο μισό-μισό ή διχοτόμηση. Θα ζητήσετε από το Ισραήλ μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι είναι κυρίαρχο ζήτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου. Μα δεν αμφισβητείται από το Ισραήλ αυτόν τον κυρίαρχο δικαίωμα. Εξού και μπαίνει σε συνομιλίες και μαζί μας για θέματα που απορρέουν από αυτόν τον φυσικό δικαίωμα. Ναι. Πώς βλέπετε εσείς τις κινήσεις των Τούρκων γύρω από αυτό το ζήτημα? Γίνονται κατά πιο ακριβικοί. Ναι. Κατά τη δική μου άποψη είναι αδικαιολόγητη, διότι βρίσκονται σε αυτού του είδους την αντίδραση, την οποία δεν πιστεύω ότι κατανοούν οι άλλοι που τους ακούν, για έσοδα που θα προκύψουν από το φυσικό αέριο μέσα στο 2019, τι προεξοφλούν? Ότι δεν θα λυθεί το Κυπριακό μέχρι τότε. Είναι μήπως η αφορμή για να προωθήσουν απροκάλεπτα τη διχοτόμηση και στην μια περίπτωση και στην άλλη? Είναι αδικαιολόγητη. Μιλώ πολύ ήρεμα. Τους έχω απαντήσει, αν προσέξατε, ναι, και την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί. Από την άλλη μεριά, αν θυμάστε, για να μιλήσω έτσι απλοϊκά, για χρόνια, από το 1974 μέχρι τη δεκαετία του 90, παρήχαμε εξ ολοκλήρου ηλεκτρικό ρεύμα στα κατεχόμενα, αν θυμάστε. Το θυμάμαι, ναι. Οι αρχές του ψευδοκράτους χρέωναν τον καταναλωτή, τον τουρκοκύπριο καταναλωτή, τον έπικο, το λογαριασμό του για την κατανάλωση του ρεύματος. Το οποίο δεν πλήρωνα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το οποίο εισπράττουν, αλλά έλεγαν θα λογαριαστούμε με τη λύση του Κυπριακού. Και εμείς θα λογαριαστούμε με τη λύση του Κυπριακού όσον αφορά το φυσικό αέριο. Κύριε Πολιά, κάποιοι λένε ότι η λύση του Κυπριακού περνάει πλέον από τους αγωγούς του φυσικού αερίου. Ότι ίσως μια συμφωνία με την Τουρκία να βοηθούσε τα πράγματα, να διευκόλυνε τα πράγματα ή να έφερνε μια λύση γρηγορότερα. Ναι, αλλά υπάρχει και κάποιοι άλλοι που λένε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο για να λυθεί κατά μηδέα αποδεκτών τρόπων το Κυπριακό. Κίνητρο και για τους συμπατριώτες τους Τουρκοκυπρίους, κίνητρο και για την ίδια την Τουρκία. Αν η απόφαση για τους αγωγούς πράγματι είναι πιο συμφέρουσα, έχω ήδη πάρει προειδοποίηση από σημαντικούς εμπειρογνώμονες επί του θέματος, που αμφισβητείται κατά πόσον ο αγωγός είναι η συμφερότερη από εμπορικής απόψεως λύση. Μόνο στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί το Ναμπούκο, ίσως να ήταν, αν είναι η κατανάλωση της Τουρκίας, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας, δεν είναι. Το LNG μπορεί να είναι ακριβότερο, διότι θα πληρώνεις και την προσπάθεια να μετατραπεί, να υγροποιηθεί κλπ. Όμως έχει την ευκαιρία να πουληθεί σε οποιονδήποτε μέρος της γης. Ο αγωγός σε έναν τόπο πάει. Ναι. Μου απαντάτε με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγε τώρα κανείς που μας παρακολουθεί,
Μόνο για αυτό το απορρίπτουμε ή για λόγους αρχής? Όχι, σας απάντησα. Ότι θα πρέπει πρώτα. Σας απάντησα πρώτα τους λόγους αρχής, το κάλυψα και έρχομαι να προσθέσω στο κατά πόσον ο αγωγός τελικά είναι κάτι που λύει προβλήματα για την Τουρκία, φέρετε. Ρωσία θα πάτε, έχετε προγραμματίσει... Στη Ρωσία. Είχα μια εντάρβια συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κύριο Λαυρόφ, από τηλεφώνου. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από το περιεχόμενο των θεμάτων που συζήτησαμε μαζί του. Ήταν για το θέμα και για το θέμα του υφιστάμενου δανείου. Θα κλείσει επιτέλους αυτό. Συνέχεια λέμε, πήραμε το υφιστάμενο δανείο. Δεν ανήκει ούτε στην δικαιοδοσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και ούτε στην δικαιοδοσία του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου. Συμφωνήσαμε από την αρχή ότι θα μιλήσουμε για θέματα της δικής μας αρμοδιότητας. Όμως έχει λεχθεί ότι η ρωσική κυβέρνηση μετά την συνομολόγηση συμφωνίας με το Eurogroup είναι έτοιμη να συνεχίσει τόσο με τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, τώρα τον κύριο Χάρη Γεωργιάδη, και με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον κύριο Λακκοτρίτη, τις συνομιλίες που ήδη διεξήγονταν στη Μόσχα. Μην μου πείτε περισσότερα, διότι δεν ξέρω περισσότερα. Θα σας ρωτήσω ποια είναι τα ζητήματα που συζητήσατε τελικώς. Κυπριακό συζητούσατε? Όχι, συζητήσαμε. Πρώτα-πρώτα θέλαμε να διευκρινίσουμε. Δεν θα σας πω, δεν είναι και σωστό. Αλλά νιώθω ότι διευκρινίστηκαν για μένα κάποια συχητικά σινιάλα τα οποία μετέφεραν καλοπροαίρετοι, θα έλεγα, μεσάζοντες, Κύπροι και Ρώσοι, τα οποία μας έκαναν να απορούμε. Νομίζω τώρα έχω ακούσει από τον κύριο Λαυρόφ ξεκάθαρη την εικόνα. Για το θέμα του κουρέματος ότι και τις συνέπειες περί... δώσε αυτόν της Ρωσίας και θα έρθουν να σε αναλάβουν, κάνε εκείνον, κάνε τούτον. Ξέρετε, εκείνη την εβδομάδα ήταν... Ακούσαμε ότι δίνουμε οικόπεδα, ίσως πάρουμε δάνειο. Ακούστηκε ότι μπαίνουν στο τερματικό, ίσως πάρουμε και δάνειο και επιμήκυνση και γενικότερα διευκολύνσεις. Κάποια στιγμή, αν θέλετε, δόθηκε η εντύπωση ότι διώχνουμε και την Τρόικα και περιμένουμε τη Μόσχα. Όλα αυτά ξεκαθάρισαν στο μυαλό μου. Δεν θα έπρεπε να σας τα έχει ξεκαθαρίσει ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έκανε τις συζητήσεις? Υπουργός Οικονομικών, όταν έγιναν τις συζητήσεις, του είχε λεχθεί, πρέπει να συμφωνήσει, ανήκετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συμφωνήσετε σε επίπεδο Eurogroup και όταν συμφωνήσετε, να συνεχίσουμε την συνομιλία μας. Πήρατε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα φύγουν μαζικά τουλάχιστον ξένοι οι Ρώσοι καταθέτες? Δεν ελέγχει η ρωσική κυβέρνηση τους Ρώσους καταθέτες, απέναντίας. Ακούσατε δηλώσεις και από τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, που έχει πει ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει οι Ρώσους καταθέτες που έχουν χάσει τα λεφτά τους. Γιατί δεν προτίμησαν τις ρωσικές τράπεζες και προτίμησαν τράπεζες από τις οποίες έχασαν. Άρα ήταν ένα τηλεφώνημα ξεκαθάρισμα? Όχι, ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο τηλεφώνημα. Μιλήσαμε για 3, 4, 5 θέματα των σχέσεων μας με τη Ρωσία, τα οποία εμένα μου επιτρέπουν. Ενημέρωσα ασφαλώς και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμένα μου επιτρέπουν να ξέρω πού στεκόμαστε. Και στεκόμαστε στις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις που έχουμε με τη Ρωσία, όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όντας μέλος της Ευρωζώνης. Είναι στο πρόγραμμά σας ένα ταξίδι και ο ίδιος ο κύριος Λαυρόφ στο τέλος της συνομιλίας μας με κάλεσε να μεταβώ στη Μόσχα για να μιλήσουμε για περαιτέρω συνομιλίες. Σύντομα. Όχι διαπραγματεύσεις, συνομιλίες. Σύντομα. Γούστη, υπάρχει μια συμφωνία διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών των χωρών μας. Αυτή η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή. Προβλέπω ότι θα προηγηθεί σε χαμηλότερων διπλωματικών επίπεδων συνάντηση και θα ακολουθήσει η συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Πότε
Όχι σύντομα, διότι προσπάθησα να το πω μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές και βέβαια ακούω από εδώ και από εκεί την επόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών πάει στη Ρωσία. Δεν πάει στη Ρωσία ο Υπουργός Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα. Απλά προετοιμάζεται ένα ταξίδι το οποίο θα μας ανακοινώσετε. Και προεκλογικά και μετεκλογικά. Και αυτό το ταξίδι θα είναι η προετοιμασία της συνάντησης, αφού συμπληρωθούν κάποιες συμφωνίες, διαπραγματεύσεις που γίνονται από διάφορα υπουργεία, της συνάντησης Αναστασιάδη Πούτιν. Μάλιστα. Και προεκλογικός και μετεκλογικός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλείται τις πολύ καλές σχέσεις που έχει στους κόλπους της Ευρώπης. Έλεγε το συχνά ότι ήταν ένα από τα δυνατά χαρτιά, αν θέλετε. Μάλλον δεν μας βγήκε στο πόκερ αυτό το χαρτί. Δεν ήταν πόκερ. Έγινε τα ανάποδο. Η ειρωνία είναι και απογοήτευση τεράστια προσωπικά για τον κύριο Αναστασιάδη, αλλά για όλους μας, το γεγονός ότι τελικά το χαρτί της φιλίας έπαιξε ανάποδα. Τι σημαίνει ότι... Δεν εμπιστευόμαστε πλέον την προηγούμενη κυβέρνηση και όλα να τα αφήσουμε να έρθει η νέα κυβέρνηση που προβλέπεται ποια είναι, να τα λύσουμε. Και δυστυχώς μας επευλήθηκε. Μήπως μας θεωρούσαν πιο εύκολους, εννοώ τη νέα κυβέρνηση. Έλεγαν ότι μας εμπιστευόντουσαν παραπάνω. Πιο εύκολη, τι σημαίνει πιο εύκολη. Έπρεπε να πραγμάτευση, ότι λένε αυτό το αποδέχεσαι, εάν έφταναν και οι δύο. Κοιτάξτε, σε ποια στάση βρεθήκαμε, ποια στιγμή βρεθήκαμε εκεί. Πρέπει να το δούμε με νυφαλιότητα. Βρεθήκαμε σε μια στιγμή που σε λίγες μέρες και απεδείχθη κατέρρεαν οι λαϊκοί. Από καιρό το ακούμε αυτό. Όχι. Πόσες λίγες μέρες. Αφού το επεδείχθη ότι από καιρό εκείνον που ακούμε τελικά επετέφθη. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν σε λίγες μέρες. Μήνες το ακούμε. Θα καταρρεύσει. Ναι, αλλά εκεί. Όχι, δεν με καταλάβατε. Δεν με καταλάβατε. Ναι. Αναλάβαμε εμείς σε μια στιγμή. Ότι ήρθε η ώρα. Πήγαμε εκεί στο Eurogroup την ώρα που η λαϊκή κρεμόταν από μια γνωστή. Ήταν. Με ιατρικούς όρους ήταν ο προθανάτιος της Ρόγχος της Λαϊκής και η ΔΕ Τράπεζα Κύπρου κινδύνευε και αυτή σύμφωνα με την Τρόικα ότι έπρεπε να υποστεί και εκείνη την ίδια αντίχη με αυτής της Λαϊκής από τη μια και από την άλλη είναι έναν κράτος το οποίο έχει να πληρώσει δόσεις στοκοχρεωλησίων τους επόμενους μήνες που αν δεν έχει τα λεφτά χρεοκοπεί. Λοιπόν, όσον επέρναν ο καιρός, πάλι χωρίς καμιά διάθεση να ασκήσω κριτική, οι εκλογές τελείωσαν, αλλά όσον περνούσε ο καιρός και τα πράγματα πλέον πολλαπλασιαζόντουσαν κατά τετραγωνική ρίζα πλέον, κάθε μέρα που περνούσε χειροτέρευεν την κατάσταση και την δημοσιονομική και την κινητικότητα της οικονομίας μας επί του εδάφους, διότι τίποτε δεν κινείται πλέον. Και ταυτόχρονα το τραπεζικό σου σύστημα, οι δύο μεγάλες σου τράπεζες, να ευρίσκονται η μια σε προθανάτιον ρόχων και η άλλη στα τελευταία της στάδια της ζωής, πέστε μου τι ευχέρειες είχαμε, τι υπαλλακτικές επιλογές είχαμε, μπροστά στον εκβιασμό που μας ετέθη. Εμείς όταν πήγαμε εκεί. Μα οι φίλοι δεν εκβιάζουν συνήθως, τουλάχιστον... Οι φίλοι... Τις φιλίες δεν γνωρίζω εκβιασμός να υπάρχει. Περιγράψετε τους φίλους όπως θέλετε, περιγράψετε τους με τον τρόπο που τους είδαμε. Δεν χαριζόμαστε κυρία Κινεδέσου. Εγώ σήμερα ήμουν εδώ στα στούντιο σας το απόγευμα και μιλούσα στον... γαλλικό τηλεόραση είναι France 24. Όσοι έχουν CETA Vision και παρακολουθούν, είναι ένας από τους καλύτερους και εγκυρότερους σταθμούς της τάξεως του ισοδύναμων του BBC ή του CNN κλπ. Εκεί στην εκπομπή μου ασκούσα κριτική και στους εταίρους και στον τρόπο που ενήργησαν. Για παράδειγμα, εξήγησα ότι εγώ είμαι γιατρός και δεν μπορώ να καταλάβω ότι αν ξεκινήσει μια γάγγραινα σε έναν πόδι, η πρώτη ιατρική θεραπεία είναι να του κόψεις το πόδι. Η πρώτη ιατρική θεραπεία είναι να προχωρήσεις με ιατρικά μέτρα συντηρητικά
να δεις αν μπορείς να το σώσεις. Αυτοί μας το κόψαν. Λοιπόν, βγήκε ο πρόεδρος... Και γιατί δεν πήγαμε σε άλλο γιατρό, να ακούσουμε δεύτερη γνώμη. Γιατί δεν βγήκαμε εκτός τώρας, αναζητώντας άλλες λύσεις τότε. Αυτό τουλάχιστον κάνει ένας ασθενής, όταν ένας γιατρός του προτείνει κάτι τόσο ριζοσπαστικό. Κυρία Κενεβέζου, ένας ασθενής, για τη ζωή. Ένας ασθενής το κάνει. Γιατί δεν αναζητήσαμε άλλες λύσεις. Θέλουν και κάποιοι πολιτικοί, με όλον το σέβας, εισηγούνται τώρα να μελετήσουμε και ομαλά να επιλέξουμε να απαλλαγούμε από την Τρόικα, από το μνημόνιο και να τους πούμε λάτε τα λεφτά σας που θα μας δανείσετε δεν τα θέλουμε. Και να βρούμε άλλες λύσεις. Ακόμα δεν έχω ακούσει ποιες είναι αυτές οι άλλες λύσεις. Να στραφούμε αλλού, σε άλλο γιατρό. Κάποιοι νόμιζαν ότι θα στρεφόμασταν. Ρωσία φερειπή. Νομίζω έχει ξεκαθαρίσει πια το θέμα. Είναι ωραίο να λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά σας είπα ότι βγήκε να με ρωτήσει, όχι ο ίδιος, αλλά μου μετέφερε ερώτηση, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σουμάν, που είναι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος λέει, εγώ ξέρω τον κύριο Κασουλίδη, σαν συνάδελφοι μέχρι προχθές. Ναι, σαν ευρωπαϊστή, και όχι ευρωσκεπτική, ναι. Και γιατί ασκεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη αυτή την κριτική. Η απάντησή μου ήταν ξεκάθαρη. Μιλάει ένας που δεν είναι ευρωσκεπτικιστής και ένας εγνωσμένος φιλοευρωπαϊστής και έχει το δικαίωμα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο να ασκήσει εντός της οικογένειας κριτική. Εκτός να απαγορεύεται και η κριτική μέσα στην οικογένειά μας. Εσείς να μου πείτε που είστε τόσο ευρωπαϊστής. Δεν απαγορεύεται. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω τώρα και αν στα συμβούλια, αυτό το δημοκρατικό σας επαναλαμβάνω. Και στα συμβούλια και στις συναθρήσεις δεν θα διστάζω να αναφέρω ότι αυτό που έγινε δεν είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δεν μπορεί να μεταφραστεί σαν ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά δεν κάνω τη χάρη κανενός. Αυτά να τα λέω απ' έξω. Από μέσα θα τα λέω. Και από μέσα πρέπει να δουν και όλοι οι άλλοι χώρες της Ευρώπης που έχουν πρόβλημα ότι δεν ήταν τυχαία η δήλωση του κυρίου Ντάιζερμπλουμ. Ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο είναι ένα πείραμα για να εφαρμοστεί στην μεγάλη, δεν το είπε, το λέω εγώ το αυτό, το συνεχίζω, στην μεγάλη εκείνη συζήτηση ότι δεν πρέπει ο φορολογούμενος στο μέλλον να καλείται να σώσει τράπεζες που θεωρούνται ως too big to fail. Άρα θεωρείτε ότι η Κύπρος ήταν μόνο η αρχή, κύριε Υπουργέ? Εγώ θεωρώ ότι η Κύπρος, ναι, η Κύπρος ήταν το πείραμα από την έκβαση του οποίου στο μέλλον αν υπάρχουν τράπεζες στην κατάσταση που είναι η Κύπρος, διότι θα εφαρμοστεί και η Τραπεζική Ένωση. Αλλά η Τραπεζική Ένωση είναι για εκείνες τις τράπεζες που είναι φερέγγιες. Αν βρεθούν τράπεζες στην κατάσταση που βρεθήκαν οι δυο δικές μας τράπεζες, θα υποστούν το ίδιο. Το κούρεμα. Θα υποστούν το κούρεμα παρόλο ότι ο κύριος Ντάιζερμπλουμ τράβηξε πίσω τη δήλωσή του, ήταν για λόγους σκοπιμότητας, από εκεί και εκεί. Μα το είπε το. Για να καθησυχάσει τι αγορές. Μια... Αυτή ήταν η αλήθεια. Αυτό που είπε. Με ρωτήσαν, αναμένεται και άλλες χώρες να υποστούν το ίδιο. Φυσικά η απάντηση μου ήταν, δεν εύχομαι σε καμιά άλλη χώρα να έχει την ίδια τύχη με την Κύπρο. Ήταν μια διπλωματική απάντηση, νομίζω νοήτου. Πρέπει να κάνω διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχω πολλές ερωτήσεις. Βεβαίως. Η Ελευθερία Αλμανιτάκη, τέτα τέτα.
σε εξομολογηθώ ότι από τα 10 και πριν οι μνήμες μου είναι πάρα πολύ λίγες και πρέπει να έχει παίξει και αυτή η σοβαρή απώλεια. Είναι στιγμές που θυμάμαι και στιγμιότητα μπορώ να σου πω. Δεν λειτουργεί καλά η μνήμη από τα 10 και πριν. Δεν καταλάβανε ποτέ γιατί είχαμε τόσα λεπτά. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλω να σου πω ότι είναι η πιο προσωπική συνέντευξη που έχω κάνει ποτέ. Η Ελευθερία Βανιτάκη στο τέταρτο. Πάμε παραδοσιακά. Εγώ εύχομαι να πάνε τα καλά, να είναι καλό το τεσσερικό μας. Έχουμε όλη ευθύνη ο καθένας πίσω από το επάγγελμά του να υπηρετήσει και να στηρίξει τα ήθη και τις αξίες αυτού του τόπου. Μαρία, μέσα που μπήκες, κάμερα νέντζε κράτες. Για να μας πιάσεις και τους τρεις να μπούμε στη σπάτα και να μπούμε στη σπάτα. Πώς ήρθα να σε κλέψω, για βρήμου. '53-2013. 60 χρόνια ραδιοφώνου. 60 χρόνια ΡΙΚ. 60 χρόνια ιστορίας, δημιουργίας, συνέπειας, προσφοράς. 60 χρόνια ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας. Με την ευκαιρία της επετείου και αφού γραζόμενο τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, το ΡΙΚ έχει κηρύξει το 2013 έτος αλληλεγγύης. Και στο πλαίσιο του θα αφιερώσει μεγάλο μέρος των προγραμμάτων του και θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 60 χρόνια ΡΙΚ. Η ιστορία και η παράδοση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έχει συνέχεια. Συνέχεια με τον Υπουργό Εξωτερικών απόψε εδώ μαζί μας. Σακίρη Βογιάρτη, μέρα των δύο κρίσιμων Eurogroup βγαίνουν συνεχώς αποκαλύψεις για το παρασκήνιο που εκτελήχθηκε. Μία από αυτές λέει πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης, όχι μία αλλά περισσότερες φορές, προειδοποίησε με παρέτηση. Συνέβη αυτό τελικώς? Τη δεύτερη φορά συνέβη. Ναι. Δεν ήμουν εκεί, αλλά συνέβη. Η δεύτερη φορά, το δεύτερο Eurogroup, η προσπάθεια ήταν να διασωθεί η Τράπεζα Κύπρου. Φορτωνόμενη η Τράπεζα Κύπρου τα 9, ξέρω εγώ πόσα δις του ΕΛΑ της Λαϊκής, δεν με σώζε. Δηλαδή θα έπαιρνε μια ζωή 2 μηνών, 3 μηνών και θα κατέβαινε και η Τράπεζα Κύπρου. Επέμενε σε βαθμό που έλεγαν ότι εγώ δεν μπορώ να πάω πίσω στην Κύπρο. Χωρίς να επιληθεί, χωρίς να διασωθεί τουλάχιστον η μια από τις, η μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου, άρα και η ροχοκοκαλιά της οικονομίας. Και προτιμώ να παραιτηθώ. Ήταν περίπου έτσι που ετέθηκε το θέμα. Ξέρετε ότι ούτε αυτό με συγκίνησε. Νομίζω όμως ότι τελικά έθελα να υπάρξει κατάληξη. Δεν μπορεί να εξηγείται το αεροπλάνο που έστειλα να φέρουν την Κυπριακή αντιπροσωπεία, ούτε να εξηγείται το γεγονός ότι ματέωσα τη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας που προορίζεται να γίνει εκείνο το Σάββατο και το μετατόπισαν κατά μια μέρα για να επιτευχθεί συμφωνία με την Κύπρο.
Και ήρθε τελικά ως σωσίβιο ο κύριος Ντράκη, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή να πάει το ΕΛΑ στην Τράπεζα Κύπρου, διότι το ΕΛΑ θεωρείται έναν είδος Αγίας Τράπεζας για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μηχανισμούς, όχι μόνο ΕΛΑ αλλά και διάφορους άλλους, να διασφαλίσει την ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου με χρυσό του βρει τα πόδια της. Ναι. Και αυτό είναι που όθησε στη συμφωνία. Είπαμε αρκετές φορές απόψε ότι ήταν μια απόφαση καταστροφική για το τραπεζικό μας σύστημα. Εσείς είστε βέβαιος ότι οι Κύπρου σώζεται, κάποιοι το αμφισβητούν? Η Τράπεζα Κύπρου έχει την διαβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα την κρατήσει με τον τρόπο που σας είπα μόλις προ ενός λεπτού. Άρα, εκείνοι που κάνουν τώρα την διαχείριση, ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής της κεντρικής τραπέζης, αλλά και η Τρόικα, να προσέξουν τους χειρισμούς για να μην χαθεί το νόημα της συμφωνίας που τελικά, στο οποίο τελικά κατέληξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με το Eurogroup. Ναι, την Τρόικα όμως δεν την επιβλέπει κανείς, εξ ημών. Επιβλέπει όμως την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβλέπει όμως την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επομένως, κάποιες δυσνόητες για μένα αποφάσεις, όπως για παράδειγμα το να στερηθεί η αγορά αυτές τις μέρες του 40% των καταθέσεων που δεν θα πειραχθεί, για να κάνουν οι επιχειρήσεις τις πληρωμές τους, να αγοράσουν τα εμπορεύματα τους, να... Μόνο 10 δέχτηκε η Τρόικα. Προς το παρόν 10. Ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες αυτό σταδιακά θα ανεβαίνει σημαντικά για να μπορέσει να κυκλοφορήσει το χρήμα στην αγορά. Πόσο χρήμα παίρνει? Εκείνο το 40%. Είναι πολύ, δεν είναι λίγο. Δεν φοβάστε ότι μπορεί να αρχίσουν οι εκροές τότε? Ακούστε, κάποια ώρα, κυρία Κερδέζου, κάποια ώρα θα γίνουν εκροές. Ναι. Δεν μπορείς να αποφύγεις. Ιδιαίτερα ξένων καταθετών την απόφαση να φύγουν από την Κύπρο. Οι Κύπροι καταθέτες, οι οποίοι μέχρι τη στιγμή ενήργησαν με απαράμιλη υπευθυνότητα και πατριωτισμό, και ίσως εμπαρόδο επιτρέψατε μου να συγχαρώ και τους διοργανωτές αλλά το πλήθος του κόσμου που χθες προσέτρεξε στη συναυλία και γέμισαν ξέρω εγώ πόσες αποθήκες. Πολλές, ψάχνουν χώρο να τοποθετήσουν τα τρόφιμα για τα οποία θα διανεμηθούν ως απόδειξη της αλληλεγγύης των Κυπρίων. Ο ένας προς τον άλλον ουσιαστικά είναι. Ο ένας προς τον άλλον για πρέπει να βοηθούμαστε. Ο πατριωτισμός των Κυπρίων θα τους οδηγήσει στο να αποφύγουν οι ίδιοι τουλάχιστον τις εκροές. Και είναι αρκετοί για να στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα, να στηρίξουν την οικονομία. Αν καταρρεύσει οι τράπεζες μας από τις εκροές των χρημάτων των Κυπρίων, θα είναι από δική μας η παιδιότητα που καταστρέφεται το σύστημα. Δεν θα το κάνουν. Είμαι απόλυτα πεπισμένος. Κάποιοι θα σου πούνε ήταν επιχειρηματική μου δραστηριότητα, κάνω αυτή την κίνηση για ιδίων όφελων. Δεν θεωρώ ότι πλήττω με τον τρόπο αυτό την πατρίδα μου. Κάποιοι θα μου πούν. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι δεν θα μου πούν. Αλλά ακούστε, δεν καταλαβαίνω στην παρούσα περίπτωση που είναι ο επιχειρηματίας με τα δικαιολογητικά, είναι ο ξενοδόχος με τα δικαιολογητικά που θα πάει στην τράπεζα και θα πει θέλω να πάρω από τα λεφτά μου ρευστό για να κινήσω την εταιρεία μου. Δεν είναι ο άλλος που θα πάει εκεί να θέλει να πάρει
για να το πάρει και να φύγει από Αγία, αφού δεν μπορεί ούτε να το πάρει εκτός Κύπρου. Κάποια ώρα θα υπάρξουν για να αναμένουμε εκροές. Αλλά ελπίζω ότι θα είναι, εν τω μεταξύ θα σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα για να αποτρέψει πολλούς από το να κάνουν αυτή την κίνηση. Κυρίως Κυπρίου. Ναι. Έξοδος από το ευρώ. Μου είπατε πριν ότι θεωρείτε ότι θα πρέπει να, τουλάχιστον για την ώρα, όπως έχω εγώ αντιληφθεί, να μείνουμε στους κόλπους της Τρόικας, να εφαρμόσουμε το μνημόνιο, να δούμε πώς η χώρα θα ξεκινήσει τις μηχανές και θα δούμε ξανά στη μέρα. Μελετήθηκε το σενάριο εξόδου, ζυγίσατε κέρδη ζημιές, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες ότι και κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν χρήμα στη χώρα πήγαν προεδρικό, ήταν δημοσίευμα της Καθημερινής προημερών, πήγαν προεδρικό, τα έβαλαν μπροστά στον πρόεδρο και είπαν ότι εμείς θεωρούμε ότι ίσως είναι λύση. Έγινε καταρχήν κάτι τέτοιο. Είναι μέσα στα σενάρια που... Ακούω όλων των ειδών τις απόψεις ακούγονταν τότε, κυρία Κινεβές. Όλων των ειδών τις απόψεις. Ακούστε. Ναι. Δεν εννοώ από ειδικούς που έγιναν στις τηλεοράσεις. Ναι, έγινε σκέψη. Τουλάχιστον εγώ και σαν ευρωβουλευτής που υπηρέτησα τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 8 συναπτά έτη, ήμουν από εκείνους που πιστεύω ότι έπρεπε αυτή η εκδοχή να μελετηθεί. Δεν ακούστηκε η υπαλλακτική λύση. Προσέξτε, έχουμε να πληρώσουμε το κοχρεωλήσια στους μήνες που ερχόνται. Διαφορετικά, κυρισόμαστε σε πτώχευση. Οι τράπεζες μας, τουλάχιστον σώθηκε η μεγάλη τράπεζα και οι άλλες οι μικρές. Αλλά σώθηκε η μεγάλη τράπεζα. Όπως είδατε, υπήρξε κάποια, η Ελλάδα είδε και έπαθε να ζητήσει επιμήκυνση. Εμείς εύκολα το πετύχαμε. Το μνημόνιο το δικό μας, που λένε όλοι λιτότητα η οποία σκοτώνει την ανάπτυξη, μα η λιτότητα που επιβάλλει το δικό μας το μνημόνιο, το οποίο κάποιοι και ονόμαζαν μνημόνιο light, και τώρα είναι και lighter, μας έχει επευληθεί εις επίγνωση της δυνατότητας να ανακάμψουμε. Στην Ελλάδα τους σύνθλιψαν. Τι χαράτσι, τι κόβαντε συντάξεις. Καλά, μην λέμε μεγάλες κουβέντες τώρα. Για την ώρα και αυτό το μνημόνιο. Και αν αποφέρει αποτελέσματα και αν δεν χρειαστεί να ξαναμπούμε και αν εκατομμύρια... Κοιτάξτε κυρία Κινεβέζου, γιατί κασανδρολογούμε και γιατί δεν εκφράζουμε την αποφασιστικότητα να εφαρμόσουμε αυτά που μας έχουν επιβληθεί, μιμούμενοι επιτυχές προηγούμενο αυτών της Ιρλανδίας και όχι μιμούμενη μη επιτυχή προηγούμενα όπως εκείνα της Ελλάδος και της Πορτογαλίας. Επειδή την Ελλάδα μου δείχνατε και να μου μιλήσετε για μνημόνιο light ή lighter σήμερα, εκεί που ο Ελλαδίτης λέει τώρα τελειώσαμε, αυτά είναι, πρέπει να τα αντέξω, δέχεται άλλη μια ακόμη ένα χτύπημα στο κεφάλι. Εμείς, να χρησιμοποιήσω την κυπριακή λέξη, το με μνημόνιο μας είναι light και σήμερα lighter, αλλά θα έβγαμε και μια κατραπατσά στο τραπεζικό μας σύστημα, το οποίο σε σύγκριση είναι 2, 3 και 4 φορές. Άρα ούτε light με τίποτε. Τι μου λέτε τότε, αν το ζητήσεις. Το μνημόνιο είναι light. Το να χάσεις 15% των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, δεν είναι το ίδιο με αυτά που επευλήθησαν στην Ελλάδα, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Κύριε Υπουργέ, η οικονομική δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε σήμερα δυσκολεύει τα πράγματα και στο Κυπριακό. Κάποιοι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την δυσκολία
και πρωτίστως η Τουρκία. Αλλά δυστυχώς και κάποιοι που κρέμονται από το στόμα της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, με πληροφόρησαν πρέσβης, πιέζει για να ξεκινήσει τώρα διαπραγμάτευση για τις Κυπριακές. Πρέσβης, εντάξει, από τις χώρες κλειδιά, παίκτες κλειδιά, ναι. Λοιπόν, Βρετανία ή Αμερική. Κυρία Κερεβέζου, σας παρακαλώ. Ως εδώ. Δεν ξέρω άλλους παίκτες κλειδιά. Ας φέτος, δεν θα σχολιάσω. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι η Τουρκία, για τους λόγους που προβάλλει, επιθυμεί άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων και εκμετάλλευση της δικής μας δύσκολης θέσης και αδυναμίας για να λυθεί το Κυπριακό στα δικά της τα μέτρα. Ναι. Εμείς για ακριβώς τους αντίθετους λόγους προς αυτούς της Τουρκίας δεν έχουμε πρόθεση να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις. Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις όταν και το όπως το διακηρύττουμε και πρώτης της 16ης του Μάρτη. Θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις γιατί στόχος μας οι διαπραγματεύσεις είναι αποτελέσματα και άρα επομένως όταν ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα το έδαφος για τις συνομιλίες και το κλίμα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα ή που ήταν κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης των διαπραγματεύσεων με τον πρώην πρόεδρο Χριστόφια που ήταν έναν κλίμα αντεκλήσεων προσβλητικών κατηγοριών από πλευράς της Τουρκίας, του κυρίου Μπαγής και τι δεν ακούαμε. Μέσα σε έτσι κλίμα δεν μπορούν να διαπραγματεύσουν. Έχετε αρχίσει μια προεργασία, κύριε Υπουργέ, μια ακόμη. Γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη δημιουργώντας και στέλνοντας εκείνα τα μηνύματα για τη δημιουργία ενός άλλου κλίματος, καλύτερου κλίματος, ιδιαίτερα όσον αφορά Τουρκία και Κύπρο. Δημοσιεύτηκε μια συνέντευξή μου στην εφημερίδα Μιλιέτ, η οποία είχε πολύ ευμενή σχόλια και πιστεύω ότι ήταν το πρώτο μήνυμα. Υπάρχουν και άλλα και στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως, αλλά και σε μικρά πράγματα που μπορεί να μην φαίνονται και να μην ανακοινώνονται, αλλά έχουν τη σημασία τους. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι όσοι θέλουν να παρουσιάζονται σαν μεσολαβητές πρέπει να προετοιμάσουν και το έδαφος για το πώς κάθεσαι. Αν είναι διαπραγματεύσεις όπως εγίνοντα που πήγαιναν οι δύο ηγέτες και διάβαζαν κείμενα ο ένας το δικό του κείμενο και ο άλλος το δικό του κείμενο και έφευγαν, τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις να μας λείπουν. Μήνυμα προς Ντάουνερ αυτό. Και προς Ντάουνερ ασφαλώς. Ναι. Και έχω και άλλα μηνύματα για τον κύριο Ντάουνερ όταν θα έρθει όμως στο γραφείο. Ότι θα πρέπει να αλλάξει πέραν του τρόπου με τον οποίο γίνεται διαπραγμάτευση και τη στάση του σε κάποια ζητήματα. Εγώ δεν θα κρίνω τον κύριο Ντάουνερ από τι έγινε προηγουμένως. Στις εμπειρίες τις δικές μας όμως έχω κάποια σχόλια να του αναφέρω. Είστε ενοχλημένος από κάποιες σκηνές που γίνονται παρασκηνιακά? Όχι κατά ανάγκη παρασκηνιακά. Ευθέως δηλαδή? Είμαι κάπως ενοχλημένος. Μετά από συνάντηση που είχατε εσείς μαζί. Εγώ δεν είχα μαζί του ακόμα συνάντηση. Ξέρετε, ήμουν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Είχε με τον πρόεδρο. Συνάντησε τον πρόεδρο. Μίλησε με άλλους και ξέρω. Θέτει κάποιους εκβιασμούς, διλήμματα εκβιαστικά? Όχι, δεν τα μεγαλοποιούμε. Αλλά προσπαθώ να μάθω τι έχει γίνει. Όταν θα έρθει η ώρα θα μάθετε. Δεν πρέπει να εκπλήττεσαι πρώτα απ' όλα. Αυτά που λέει.
Άρα σημερίζεστε ή κυριολεκτοποιείτε την θέση των περισσότερων από των πολιτικών δυνάμεων ότι ο κύριος Ντάουνερ δεν είναι και τόσο αντικειμενικός ή τέλος πάντων... Δεν είναι θέμα αντικειμενικότητας του κύριου Ντάουνερ. Εδώ... Εκφεύγει τον όρο εντολής του κύριου. Όχι, ούτε δεν εκφεύγει τον όρο εντολής του. Εδώ έχουμε την Τουρκία που έχει θέσεις. Είμαστε και εμείς που έχουμε θέσεις. Αυτή η σπουδή της υιοθέτησης με τον πρώτη κουβέντα θέσεων της Τουρκίας εμένα δεν μου αρέσει. Να το βάλουμε ενός εδώ και μην επιμένετε παραπάνω. Με τις συγκλήσεις τι γίνεται, σας έχει ενημερώσει, ενημέρωσε τον πρόεδρο... Ετοιμάζει λέει τον κατάλογο των συγκλήσεων. Θα γίνουν αποδεκτές στο σύνολό τους από την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να προδικάσω τι θα γίνει. Κάτσε να δούμε τι θα παρουσιάσει και μετά ο πρόεδρος έχει πει ότι για ορισμένα θέματα που έγιναν προηγουμένως δεν δεσμεύεται. Και τα έχει καθορίσει αν θυμάστε. Είναι η περιτροπή, ζητήματα περιουσιακού. Ναι, το δικαίωμα των χωνητικών. Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αυτά. Γνωστά. Δημόσια. Δημόσια. Και το περιουσιακό μέσα, γιατί εκεί υπήρχε ένα ερωτηματικό, έχω την αίσθηση. Όπως αυτό. Τώρα, κάτσε να δούμε τι έχει, ποιες είναι οι συγκλήσεις. Γνωρίζει ο κύριος Ντάουνερ ότι δεν θα γίνουν απαραίτητος όλα αποδεκτά από τη νέα κυβέρνηση. Νομίζω άκουε ο κύριος Ντάουνερ όπως άκουε όλος ο κόσμος. Το έχει, ενώ το έχει... δεν ήμουν παρόν, δεν ήμουν παρόν να ξέρω. Για την υποθέτηση όμως, ναι. Πότε θα τον δείτε, ξέρετε, έχει προγραμματιστεί. Και όταν θα έρθει την επόμενη φορά, ή αν δοθεί η ευκαιρία, να συναντήσω κάπου εκτός Κύπρου. Κινήσεις με τα Ηνωμένα Έθνη με άλλο τρόπο γίνονται. Οι δικές σας επαφές. Νομίζω έχει ζητήσει η κυρία Μπάτενχάιμ να με δει και θα με δει στις προσεχείς μέρες. Ναι. Υπάρχει σκουδί από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών. Γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέπει όχι, η χώρα να ξεπεράσει αυτά τα... Νομίζω είναι γενική ναι. παραδοχή ότι πρέπει να... Ο κύριος Αναστασιάδης δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να είναι απερίσπαστος στο θέμα του Κυπριακού και κατανοούν ότι πρέπει να μας δοθεί χρόνος. Είστε τόσο ενοχλημένος με τον κύριο Ντάουνερ που θα μπορούσατε να φτάσετε στο σημείο ακόμη και να ζητήσετε αντικατάσταση του. Όχι. Θα θεωρείτε ότι δεν θα ήταν αυτό ορθό. Δεν προσωποποιώ. Ορθή διπλωματική οδός. Ουδέποτε προσωποποιούσα τις θέσεις που γίνονται και εκφράζονται εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Δεν ανάγκη να φτάνει σε εκείνα τα σημεία. Είναι άσπρο ή μαύρο η κατάσταση. Μπορεί να ζητήσουμε να τον επαναφέρουν στην τάξη ή ότι το πείτε, θα το πείτε κατηδία. Θα το πω κατηδία. Κατηδία. Πότε θα ανακοινωθεί ο διαπραγματευτής. Πλήρη ειρηνική πιθανόν τον Σεπτέμβριο. Τον Σεπτέμβριο. Ίσως σε διαβούλευση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ποιος θα είναι αυτός. Όχι, αναβάλλουμε την εξέταση του θέματος μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δεν είμαι εγώ που θα είμαι σε διαβούλευση, είναι η αρχηγή των κομμάτων. Και το Εθνικό Συμβούλιο θα επιλέξει τον διαπραγματευτή. Ούτε μία συζήτηση έχει γίνει δηλαδή μέχρι στιγμής. Νομίζω όχι. Βλέπετε, καλούνται μια την άλλη η πολιτική αρχηγή, αλλά ήταν όχι για το Κυπριακό, αλλά για την οικονομία. Άρα και οποιαδήποτε συζήτηση για το Κυπριακό τοποθετείται μετά το Σεπτέμβριο. Απευθείας διαπραγματεύσεις με το Σεπτέμβριο. Δεν σημαίνει ότι δεν κινείται το Κυπριακό προηγουμένως. Σας είπα, αφού σας περιέγραψα. Ναι, ναι. Δεν θα ήταν καλό ο διαπραγματευτής, εφόσον υπάρχουν και παρασκηνιακές κινήσεις, να ανακοινωθεί, να συμμετέχει στις όποιες συσκέψεις και να ενημερώνεται, κύριε Υπουργέ. Αυτό θα το αποφασίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκείνο που σας είπα, κακώς είπα Σεπτέμβρη, πρόβλεψη μου είναι Σεπτέμβρη, μπορεί να είναι και πιο νωρίς. Ναι. Βλέπετε και μια διαδικασία όπως είχε παλαιότερα συμφωνηθεί για προετοιμασία του εδάφους και μέσω τεχνικών επιτροπών ή όχι με αυτόν τον τρόπο ακριβώς. Όχι, 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 όχι. Κάποιες τεχνικές επιτροπές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πρόθεση, μερικές έχει ήδη κοινοποιήσει την απόφασή του. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει σε όλες, αλλά έχει πρόθεση να το κάνει. Mm-hmm. Να ζητήσει από τα μέλη των απελθόντων τεχνικών επιτροπών να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι ότου η νέα κυβέρνηση έχει τον χρόνο και την ευχέρεια να επανεξετάσει τη σύνθεση τους. Τα μέλη των τεχνικών επιτροπών θεώρησαν ότι η θητεία τους έληξε
με το τέλος της θητείας του πρώην Πρόεδρου Χριστόφια, πράγματι έληξε, αλλά η παρούσα κυβέρνηση επιθυμεί να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι ότου έχουμε τον χρόνο και την ευχέρεια να επανεξετάσουμε τη σύνθεση. Άρα θα πρέπει να τελειώσουν τα ζητήματα της οικονομίας, να μπούμε σε μια τροχιά. Κάποια ώρα που να έχεις μυαλό για τέτοια πράγματα. Για να διοριστούν, ναι. Θα σας ρωτήσω το εξής. Υπήρξε μια παραφιλολογία για το κρίσιμο διάστημα των κρίσιμων αποφάσεων ότι εσείς δεν ήσασταν παρόν, κύριε Υπουργέ. Ή και μομφία, θέλετε. Ήσασταν χασινιός, τέλος πάντων. Όντως, επειδή είμαι γιατρός και η γυναίκα μου είναι γιατρός και δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα την ενοχλεί, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε τις ασθένειες με το όνομα τους. Η γυναίκα μου υποφέρει από καρκίνο και επιλέξαμε την καθαρά Δευτέρα από νωρίς ως συνάντηση στο Royal Marsden του Λονδίνου με ειδικούς γιατρούς. Και έπρεπε να μείνει. Εγώ έφυγα λόγω της εκρίθμου κατάστασης και την άφησα και χρειάστηκε να κληθεί να πάει η αδερφή της να μείνει μαζί της μέχρι το τέλος της εβδομάδας και όντως απουσίασα μετά από πειράδια από τον πρόεδρο τις πρώτες μέρες που ακολούθησαν την πρώτη απόφαση της 16ης. Είδατε κάποια σχόλια. Έκτοτε ήμουν. Είδατε κάποια σχόλια. Ότι ο υπουργός υπήρχαν δυσκολίες για τον Υπουργό Εξωτερικών να προβεί σε δηλώσεις εκείνες τις μέρες που τι να λέεις, να δημιουργούσες προσδοκίες προς άλφα κατεύθυνση και να χαλάσεις τη βήτα ή να πεις ότι δεν υπάρχουν τέτοιες προσδοκίες και να χαλάσεις την άλφα. Κάλεσα όμως τους συναδέλφους σας για μια off the record ενημέρωση στο Υπουργείο. Έβλεπα ξένους ανταποκριτές, έδινα συνεντεύξεις στο εξωτερικό, δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στην μεγαλύτερη κυκλοφορία γερμανική εφημερίδα, την Frankfurter Allgemeine, ολόκληρη συνέντευξη μου, όπου απευθυνόμουν στον Γερμανόν φορολογούμενο και προέβηκα σε σειρά επαφών για να διευκολύνω των ρόλων του Προέδρου της Δημοκρατίας και των διαπραγματευτών σε αυτές τις δυσκολίες. Λοιπόν, εύχομαι, κυρία Άννη, να βγει νικήτρια και από αυτή τη μάχη, μια και ετέθητο. Είναι η δεύτερη δοκιμασία της, την υπομένει με καρτερία και εύχομαι και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Και θέλω με ακόμη ένα αισιόδοξο μήνυμα, αν μπορούμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, για το αύριο της και της χώρας. Ο κυπριακός λαός έχει πολλές δυνάμεις, κυρία Κινδέζου. Το απέδειξε όταν πέρασε από την καταστροφή του 1974 και το γεγονός ότι τότε είχε και έναν τρίτον του πληθυσμού της εκτοπισμένους. Είμαι σίγουρος με αυτά τα φαινόμενα που δείχνει της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, όπως το είδαμε χθες, και το βλέπουμε και καθημερινά στα εθελοντές, στα κοινοτικά παντοπολία και όχι μόνο. Το όχι μόνο. Στο γεγονός ότι έδειξε πολιτισμό, ανωτερότητα και οριμότητα όταν άνοιξαν οι τράπεζες μετά από 15 μέρες που ήταν κλειστές, είναι σημάδια ότι ο κυπριακός λαός θα εργαστεί άοκνα, είναι δημιουργικός Κύπριος, δεν είναι απλώς τα περιμένει έτοιμα ή όπως κακομάθαμε ίσως, ξέρει να λέει η ζωή συνεχίζεται και θα την συνεχίσει και πιστεύω ότι και με μέτρα που η κυβέρνηση θα αρχίσει σταδιακά να εξαγγέλει προς αυτήν την κατεύθυνση, η οικονομία μας όχι μόνο να ανασάνει, θα περάσουμε δύσκολο
2013 και δύσκολο 2014, όχι τόσο δύσκολο όσο το 2013, για να προσβλέπουμε με αισιοδοξία προς το 2015 και να πάει. Και όχι μόνο θα ανασάνουμε, αλλά θα βάλουμε και την οικονομία σε πιο στέρες και ορθόδοξες βάσεις, κάτι το οποίο δεν έγινε προηγουμένως. Και είχαμε 3 διαδοχικές φούσκες, οι οποίες έσπασαν του χρηματιστηρίου, στη συνέχεια των τιμών των ακινήτων και η τρίτη του τραπεζικού συστήματος. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά και περιμένουμε τα μέτρα. Τα μέτρα που θα δώσουν αισιοδοξία. Και εγώ ελπίζω να είναι το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι για εσάς και εμείς θα τα ξαναπούμε. Αυτή είναι εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Τρίτη στις 10:30 το βράδυ. Γεια σας.